Κύριε Βελή, δεύτερη φορά στο νομό μας, στην περιοχή μας, χωρίς να έχει κλείσει καν χρόνος για πλημμύρες. Πώς βλέπετε την κατάσταση? Ναι, είναι πολλές οι φορές, δεν είναι η δεύτερη φορά. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο έχουμε τέτοιες καταστροφές από τις πλημμύρες. Αυτό που πρέπει να γίνει άμεσα και επιτακτικά είναι καταρχήν να ολοκληρωθεί γρήγορα η καταγραφή των ζημιών και βεβαίως να γίνει όσο πιο έγκαιρα γίνεται η αποζημίωση των πληγέντων, των κατοίκων και των επαγγελματιών. Αυτό είναι που επήγει αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα βεβαίως, μετά και από αυτήν την καταστροφή, έρχεται ξανά στην επιφάνεια η έλλειψη των αντιπλημμυρικών έργων, η αποσπασματικότητα ενδεχομένως που υπάρχει γύρω από αυτά τα έργα. Είναι φανερό ότι πρέπει να εκπονηθεί ένα γενικότερο σχέδιο που να τα πάρει όλα αυτά υπόψη σε μια τόσο πολύ μεγάλη περιοχή όπως είναι η Σέρρες, αλλά και όλη η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, εμείς τα λέγαμε και όλη η χώρα, έτσι ώστε αυτά τα αναγκαία, τα επείγοντα αντιπλημμυρικά έργα επιτέλους να πραγματοποιηθούν για να μπορούν οι άνθρωποι και οι οικογένειές τους να μην κινδυνεύουν από μια έντονη δυνατή βροχή. Αυτά νομίζουμε ότι πρέπει να γίνουν. Από εκεί και πέρα, στην επίσκεψή μας σήμερα αναδείχθηκε και το ζήτημα του κέντρου της θεραπευτικής υπασίας, το επισκεφτήκαμε πριν από λίγο. Οι καταστροφές εκεί είναι πάρα πολύ μεγάλες, πολύ σημαντικές. Θα χρειαστεί η βοήθεια της πολιτείας για την αποκατάσταση των ζημιών. Θα χρειαστεί η βοήθεια της πολιτείας να πάρει μόνιμα χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να χρηματοδοτείται αυτό το κέντρο που επιτελεί πολύ σημαντικές εκπαιδευτικές και γενικότερα κοινωνικές λειτουργίες και βεβαίως, από ό,τι μας είπαν οι άνθρωποι υπεύθυνοι αυτού του κέντρου, εκεί θα χρειαστεί να γίνει και η μετεγκατάσταση σε μια πιο ασφαλή και πιο κατάλληλη περιοχή για τις δραστηριότητές του. Βεβαίως, σήμερα επισκεπτόμαστε την περιοχή για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και μια ενημέρωση επιτόπου σε διάφορες περιοχές που βρέθηκαν στο επίκεντρο των καταστροφών. Η κατάσταση είναι δύσκολη, δεν είναι βέβαια πρωτοφανής, γιατί αντίστοιχα προβλήματα έχουν προκύψει πολλές φορές και στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, αλλά και σε άλλες περιφερειακές ενότητες. Σε κάθε νεροποντή έχουμε πρόβλημα. Αυτό που αλλάζει είναι το επίκεντρο. Και αυτό βεβαίως υπογραμμίζει την έλλειψη των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές. Αναδείχθηκε και τις τελευταίες ημέρες όπου συζητήθηκε στην περιφέρεια το ζήτημα του σχεδίου πολιτικής προστασίας από τις πλημμύρες, αλλά και το τεχνικό πρόγραμμα της περιφέρειας, όπου εκεί είδαμε πραγματικά ότι καταρχήν το πρόγραμμα της πολιτικής προστασίας δεν περιλαμβάνει ζητήματα που αφορούν την πρόληψη, έτσι ώστε να μπορούμε να προλαμβάνουμε τα φαινόμενα και όχι κατόπιν εορτής να προσπαθούμε να σώσουμε ό,τι σώζεται. Και το τεχνικό πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από την έλλειψη και αποσπασματικότητα αντιπλημμυρικών έργων. Πολύ λίγα τέτοια έργα γενικώς και πιο ειδικά στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Προκύπτει και με αφορμή αυτή την πλημμύρα και αυτές τις καταστροφές η ανάγκη να εκπονηθεί μια ολοκληρωμένη μελέτη σε επίπεδο λεκάνης απορροής για όλη την περιοχή, να δούμε τι γίνεται καταρχήν από τα έργα ορεινής υδρονομίας, ξεκινώντας πάνω από τους ορεινούς όγκους, τη διευθέτηση των χυμάρων, όλα τα απαραίτητα έργα και στο Στριμώνα και αλλού. Ένα τέτοιο έργο βεβαίως δεν γίνεται με ψίχουλα. Χρειάζεται σημαντικούς πόρους που πρέπει να ιεραρχηθούν. Γι' αυτό, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να δοθούν και έκτακτα κονδύλια και να αναπροσαρμοστεί το τεχνικό πρόγραμμα της περιφέρειας, αλλά και να προωθηθούν έργα μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Είναι άμεση ανάγκη.